Λοιπόν, Leaders, Δευτέρα, 8 Απριλίου του 2024, μια εκπομπή που την περιμένω πώς και πώς, γιατί κακά τα ψέματα, πιο ευχάριστα αντιμετωπίσεις ένα αντικείμενο με το οποίο δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ, που έχεις τις βασικές γνώσεις, παρά ένα αντικείμενο που λίγο πολύ το γνωρίζεις περισσότερο. Άρα έχει και μια έννοια παιδευτική σήμερα η εκπομπή, όχι μόνο για μένα, φαντάζομαι και για εσάς. Μας κάνει την τιμή πάλι να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, χάρη στην αρχισυντάκτριά μας όλα αυτά. Ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος, ταξίαρχος από στρατεία, είναι εδώ. Καλώς ορίσατε. Να συμπληρώσω και πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε, που είστε εδώ. Και να πω ότι το θέμα της σημερινής εκπομπής δεν είναι άλλο από τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα τα οποία τα βλέπουμε πολύ συχνότερα από άλλα όπλα, ταξίαρχε. Πολύ συχνότερα, φαντάζομαι, διότι επιτελούν και άλλους σκοπούς. Δεν είναι μόνο είναι η μεταφορά του προσωπικού, η μεταφορά των υλικών, η διάσωση, η έρευνα. Χίλια πράγματα κάνουν τα ελικόπτερα. Και ήθελα να ρωτήσω, έτσι, σαν πρώτη εισαγωγική ερώτηση, αν η δύναμή μας σε ελικόπτερα παντός τύπου και πάσης μορφής είναι αυτή που θα έπρεπε ή το ανάγλυφο της χώρας μας ζητάει κάτι άλλο. Τα ελικόπτερα, αυτά που θα έπρεπε να είναι, είναι. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη, δεν είναι το ανάγλυφο μόνο, είναι γενικά ο ελλαδικός χώρος και το κυριότερο είναι τα νησιά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ελικόπτερα με μεγάλη αυτονομία. Το να πηγαίνουν σε ένα νησί ενδιάμεσο, να κάνουν εφοδιασμό, να συνεχίζουν όπως καταλαβαίνετε επιχειρησιακά, είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, επικίνδυνο. Κατόπιν αυτού είναι καλό να έχουν μεγάλη αυτονομία. Για το ανάγλυφο της υπόλοιπης χώρας, ναι, είναι αυτά που πρέπει να έχουμε. Ίσως έχουμε και παραπάνω από αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ως τύπους. Γιατί, καλά, ως τύπους θα το συζητήσουμε στην πορεία. Αλλά σαν αριθμό, πρόχειρα διαβάζοντας τις εκθέσεις που γίνονται από συναδέλφους κάθε έτος, που βέβαια έχουν ένα έτος καθυστέρηση πάντα για να είναι πιο αξιόπιστες, βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους Τούρκους. Διαφορά την οποία δεν συναντάμε σε τεθωρακισμένα, σε άρματα μάχης, λέω για παράδειγμα. Δεν συναντάμε τόσο πολύ πια στα μαχητικά αεροσκάφη και δεν συναντάμε και τόσο πολύ πια στη θάλασσα. Ίσως λόγω του ότι ο στρατός έτσι κι αλλιώς υπολείπεται των Τούρκων σε αριθμούς και η αεροπορία στρατού στην προκειμένη περίπτωση υπολείπεται από αυτό που θα έπρεπε. Όλα στηρίζονται στην επιχειρησιακή απέτηση που υπάρχει. Η οποία είναι σκόπιμο να μην την πούμε τώρα ποια είναι η επιχειρησιακή απέτηση. Θα πρέπει λοιπόν να καλύπτεται αυτή η επιχειρησιακή απέτηση. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό, θα έλεγα, και με τα ελικόπτερα αυτά που θα αποκτηθούν, σε ένα πλαίσιο ίσως και 100% κάλυψης της επιχειρησιακής απέτησης. Mm-hmm. Διότι αγοράζοντας ελικόπτερα. Σαν αριθμό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο αριθμός έχει σημασία ή ο τύπος? Δηλαδή το ότι παίρνουμε Black Hawk ή ότι παίρνουμε 30 Plus, τι από τα δύο έχει σημασία? Σημασία έχει η πρώτη, να το πω έτσι, γενικά όμως, επιχειρησιακή απέτηση είναι η ικανότητα μεταφοράς mm-hmm. πλήθους, να το πω έτσι. Ναι. Το πρώτο που πρέπει να καλυφθεί είναι αυτό. Με τα Σινούκ που πήραμε τα επιπλέον πρόσφατα, έστω και μεταχειρισμένα, τα Σινούκ που υπήρχαν και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τη διαθεσιμότητα που θα πρέπει και με τα ελικόπτερα που παίρνουμε, αυτή η επιχειρησιακή απέτηση θεωρώ ότι καλύπτεται πλήρως. Δεν είναι δηλαδή να κάνουμε μία σύγκριση και να λέμε πόσα ελικόπτερα έχουμε εμείς, πόσα ελικόπτερα έχουν οι αντίπαλοι, γιατί αυτά τα ελικόπτερα είναι για να υποστηρίξουμε όλο τον ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Να τον υποστηρίξουμε, εννοώ, επιχειρησιακά. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να εκτελέσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια που προβλέπονται με τα ελικόπτερα που διαθέτουμε. Ξέρετε, όταν υπηρετούσα τη θητεία μου στο πολεμικό ναυτικό, το πλοίο στο οποίο υπηρετούσα ήταν ένα πλοίο το οποίο η μάνα του έγινε για την απόβαση της Νορμανδίας και στη συνέχεια τα παιδιά της μάνας αυτής γίνανε για διάφορες επιχειρήσεις των Αμερικανών στον Ειρηνικό. Ήταν ένα πελώριο αποβατικό πλοίο. Όταν ρωτούσα λοιπόν εκεί τους μόνιμους, λέω, δεν σας ενοχλεί που είναι ένα πλοίο του 60, ας πούμε, και εσείς πάτε με αυτό? Γιατί, μου λέει, βγήκε κάτι καλύτερο και δεν το ξέρουμε? Ισχύει και στην περίπτωση των ελικοπτέρων αυτό, γιατί ακούω πάρα πολύ τα Huey πόσα χρόνια, τα Apache πάρα πολλά χρόνια και τα Black Hawk βεβαίως αρκετά χρόνια.
η τεχνολογία εκεί δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ή απλώς είναι τέτοια η φύση του όπλου που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι αυτό. Δηλαδή είναι ένα αξιόπιστο ελικόπτερο, το πετάμε πολλά χρόνια, οπότε είναι αυτό. Λοιπόν, ένα ελικόπτερο έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Εμείς σαν Ελλάδα, επειδή δεν παράγουν τα δικά μας ελικόπτερα, βολευόμαστε, να το πω έτσι εισαγωγικά, με τα χαρακτηριστικά των ελικόπτερων που υπάρχουν. Mm-hmm. Ψάχνουμε λοιπόν ανάλογα με την επιχειρησιακή απέτηση να βρούμε το καταλληλότερο ελικόπτερο. Το Black Hawk, παραδείγματος χάρη, είναι η εξέλιξη του Huey στην ουσία, mm-hmm. το οποίο λεγόταν ελικόπτερο εφόδου. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί και έτσι το κατασκεύασαν, να μεταφέρουν μία ομάδα πλησίων του στόχου και να κάνουν επίθεση επί του ΑΝΣΚ, επί του στόχου. Αυτά βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί από τότε. Η εξέλιξη λοιπόν του Huey ήταν το Black Hawk. Γι' αυτό και το Black Hawk το βλέπετε ότι λέμε ότι έχει low profile, είναι πιο χαμηλό από τα υπόλοιπα ελικόπτερα μεταφορικά. Με αυτόν τον σκοπό. Από εκεί και πέρα όμως η εξέλιξη έδειξε και άλλες ανάγκες και εξελίχθηκαν αυτά για να φτάσουμε στο σημείο να παίρνει το λεγόμενο triple S, τις πτέρυγες να το πω έτσι, που μπορεί να μετατραπεί στην ουσία σε ένα επιθετικό ελικόπτερο σε εισαγωγικά. Εσείς έχοντας πετάξει με Black Hawk, όπως μου λέγατε πριν στη γνωριμία μας, καταλάβατε ότι είναι ένα ελικόπτερο πραγματικά που είναι πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό του? Ναι, για τον σκοπό που έχει κατασκευαστεί και για την αποστολή του, ναι. Επειδή εγώ το 97 είχα πετάξει και με ελικόπτερο ρωσικό, το MI-17 και με Super Puma, Cougar, προσπαθώντας να καταλάβω τι υπάρχει στην αγορά και τι μας καλύπτει τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, διότι στη συνέχεια έγινε και η μελέτη επιχειρησιακών απαιτήσεων. Ναι, είναι ένα ελικόπτερο για την κατηγορία του, θα έλεγα ίσως το καλύτερο ελικόπτερο που κυκλοφορεί, με τα μειονεκτήματα πιθανόν της αυτονομίας που το καλύπτει βέβαια με εξωτερικές δεξαμενές. Ναι, αλλά πριν μας είπατε εσείς ότι η αυτονομία είναι κρίσιμο για εμάς λόγω των νησιών. Ναι, αλλά σας είπα όμως ότι η επιχειρησιακή απέτηση έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο σημείο παίρνοντας τα Σινούκ. Okay. Άρα μεταφορά προσωπικού θα κάνουν τα Σινούκ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λέμε έτσι. Τώρα θεωρητικά προφανώς. Την κύρια μεταφορά προφανώς τα Σινούκ. Άρα τα... Αλλά πρέπει να έχει και το ελικόπτερο, δηλαδή και... όχι ότι τον Black Hawk δεν μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Απλά αν χρειαστεί να πάει στη Ρόδο πρέπει να ανεφοδιαστεί για να γυρίσει με αυτή την έννοια. Για να καταλάβω εγώ που πραγματικά δεν γνωρίζω το αντικείμενο αυτό και δεν το γνωρίζω καθόλου δηλαδή. Τα Apache και τα Kiowa Warrior είναι άλλη κατηγορία από ότι είναι το Black Hawk. Το Black Hawk είναι πιο πολύ ένα μεταφορικό ελικόπτερο. Ναι, το Black Hawk θεωρείται utility, γενικής χρήσης. Μάλιστα. Με επιχειρησιακά όμως πολέμου. Επιθετικό είναι το Apache, το οποίο έχει πλατφόρμα, μια τεράστια πλατφόρμα οπλικών συστημάτων. Το άλλο θεωρείται επιθετικής αναγνώρισης. Επειδή είναι και πιο μικρό, ίσως. Είναι και πιο μικρό, ναι. Χαμηλότερο επίπεδο οπλισμού. Πάντως και πάλι με τα Kiowa, και τώρα κύριο Νικολόπουλε, παίρνω και την εμπειρία σας. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε πάρει ένα όπλο, ό,τι και να είναι αυτό, και να μην υπάρχει ένα debate, ας πούμε, στο δημόσιο λόγο. Θυμάμαι όταν πήραμε τα Kiowa ή όταν πήραμε τώρα του ανθυποβρυχιακού πολέμου. Καταλαβαίνω ότι εντάξει, είναι καλά όπλα, έτσι, δεν έχει βγει κάποιος να πει όχι. Πάλι υπάρχουν υποσημειώσεις, αστερίσκοι, δεύτερες σκέψεις. Γιατί πάει το μυαλό μας στο πονηρό πάντα όταν ακούμε για την προμήθεια ενός καινούργιου όπλου? Γιατί έχουμε μάθει να ζούμε με σενάρια. Ναι. Να δημιουργήσουμε, δηλαδή αν πούμε ότι όλα είναι καλά, δεν είναι μπορεί πρόβλημα να πιστέψει κάποιος ότι είναι όλα καλά, πρώτον. Δεύτερον, ναι, επειδή έχω ασχοληθεί με εξοπλιστικά προγράμματα, είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν κάτι άλλο να προσφέρουν. Ναι. Και μένουν εκτός. Πάντα συμβαίνει αυτό, δεν μπορείς, ναι, να αγοράσεις από εκεί όλους. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει ο αντίλογος. Ο αντίλογος όμως αυτός δεν κάνει κακό στις ενόπλες δυνάμεις και στην εθνική μας ακεραιότητα και κυριαρχία. Γιατί το λέω? Γιατί συνήθως σε αυτόν τον αντίλογο συνοδεύονται και κάποιες ειδήσεις εντός εισαγωγικών για τα όπλα που πήραμε, που αν το αντίπαλος μπορεί να τις διαβάσει, μπορεί να τις μελετήσει, μπορεί να έχουν ψήγμα αλήθειας και να μην είναι όλη η αλήθεια. Θυμάμαι για τα Kiowa τώρα, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Υπήρχε site που έγραφε τα σαπάκια του Αμερικανικού στρατού μας τα φέρανε εδώ για να αποσυρθούν και να τα ρίξουν στη θάλασσα.
Έχει λογική αυτό. Πατάει σε αληθινό γεγονός, να το πω διαφορετικά. Κοιτάξτε, να δείτε, να μην το συγκεκριμενοποιήσουμε καταρχάς. Ναι, εγώ έτσι. Το είπα σαν παράδειγμα επειδή το θυμόμουν. Σαν παράδειγμα. Σαπάκια δεν είναι. Mm-hmm. Έτσι, διότι πάει η Επιτροπή, ό,τι είναι να πάρει, όπως και με τα σύνο που πήραμε πρόσφατα, τα μεταχειρισμένα, τα ελέγχει. Mm-hmm. Έχουν συσκευές που ελέγχουν την ποιότητα, γιατί ένα πράγμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται είναι η γύρανση των μετάλλων. Προφανώς. Αυτό λοιπόν η Επιτροπή που πάει με τεχνικούς δικούς μας τα ελέγχει και επιλέγει από μια γκάμα, ξέρω εγώ, 200 ελικοπτέρων. Εάν είσαι από τους πρώτους, μπορείς να επιλέξεις. Βέβαια, εγώ θα προτιμούσα να παίρνουμε πάντα καινούρια. Ναι. Είμαι αυτής της άποψης και όταν είχα τη δυνατότητα, είχα ευθυγραμμιστεί σε αυτή την κατεύθυνση όταν υπηρετούσα, εννοώ. Και όπου μπορούσα να επηρεάσω. Τα καινούργια πιο ακριβά, βεβαίως. Ναι, αλλά το φτηνό το πληρώνεις. Σωστό. Σε όλα τα πράγματα έτσι. Αυτό. Όταν ήταν να αντικαταστήσουμε τα Huey, είχα κάνει μία μελέτη σκοπιμότητας κτλ. Και απόσβεσης. Εάν λοιπόν το 2002 και 2003 που πήραμε τα NH90, που για μένα προσωπικά ήταν μια αποτυχία αυτό, η οποία επιβλήθηκε ναι. Έτσι, για πολιτικούς λόγους. Στη μελέτη λοιπόν είχαμε αποφανθεί ότι εάν έφευγαν κατευθείαν τα Huey, 100 Huey τότε, και ερχόντουσαν 38 που υπολογίζαμε ελικόπτερα αυτού του επίπεδου, Cougar, Black Hawk κτλ. Στα 25 χρόνια που θεωρείται ο βασικός κύκλος ζωής, είχε γίνει απόσβεση. Μάλιστα. Από συντηρήσεις, από PMR, πώς να επιθεωρείς, μεγάλες επιθεωρείς και τα λοιπά που είχαν τα Huey, τα ανταλλακτικά, όλα αυτά, ο κόσμος που απασχολεί το. Δηλαδή άλλο να θες θεωρητικά για τα 100 ελικόπτερα τρεις χειριστές 300 και άλλο να θέλεις 38 επί 2 να θες λιγότερους χειριστές αμέσως. Ναι, αυτό που επισημαίνεται είναι ένα πρόβλημα που αφορά πια τη χώρα σαν σύνολο, υπό την έννοια ότι μαζί μετρούσαμε πριν την αεροπορία στρατού, η οποία προφανώς χρησιμοποιεί ελικόπτερα. Το πολεμικό ναυτικό προφανώς χρησιμοποιεί ελικόπτερα. Την πολεμική αεροπορία προφανώς χρησιμοποιεί ελικόπτερα. Το λιμενικό, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ που χρησιμοποιεί ελικόπτερα. Και βάλτε και πόσοι ιδιώτες που χρησιμοποιούν μεταφορικά ελικόπτερα. Κάποιον θα ξέχασα σίγουρα. Γελάω λιγάκι. Και όλοι αυτοί έχουν διαφορετικό τύπο, διαφορετική ηλικία και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Και είμαστε 10 εκατομμύρια χώρα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Το 1996 είχε γίνει μια σύσκεψη να υπάρξει ένα συντονισμό των αεροπορικών μέσων σε όλους τους φορείς. Εκεί διαπιστώσαμε ότι μέχρι και το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ένα, αν θυμάμαι καλά, BO-105, το οποίο ήταν στην Ολυμπιακή τότε αραγμένο, δεν πετούσε και τον ρωτήσαμε γιατί είναι αυτό. Λέει, άμα τραυματιστεί τουρίστας. Λοιπόν, είχε γίνει μια προσπάθεια τότε τα εκτός ενόπλων δυνάμεων λοιπά ελικόπτερα της αστυνομίας που το ξεκίναγε τότε η αστυνομία λοιπά, πυροσβεστική, να έχουμε κοινούς τύπους ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστροφές, να χρησιμοποιηθούν ως αεροδιακομιδές, να χρησιμοποιηθούν και για πυρόσβεση. Ναι. Είχε γίνει τότε μία σύσκεψη το 1996, αν δεν κάνω λάθος, στο αμφιθέατρο συγκεκριμένα της πολεμικής αεροπορίας. Δυστυχώς κάποιοι φορείς εκτός ενόπλων δυνάμεων δεν συμφώνησαν. Γιατί θέλουν να αγοράζουν μόνοι τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Προφανώς γι' αυτό δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο στο οικονομικό, κύριε Νικολόπουλε, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου, να ξέρετε. Τον πρώτο λόγο στο οικονομικό. Ακριβώς. Να διαπραγματεύονται οι ίδιοι με την ξένη εταιρεία και όχι οι ένοπλες δυνάμεις. Εδώ χρειάζεται όμως μια καθητοποίηση. Διότι εδώ όλοι για το στο στρατό αναφερόμαστε όταν γίνει κάτι στραβό. Και φωτιά που ανάβει και δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε, λέει να πάντα σβήσει ο στρατός. Και γέφυρα που δεν μπορούμε να φτιάξουμε, πάντα φτιάξει ο στρατός. Δεν μπορεί το στρατό να τον έχεις μόνο υπηρέτη και να μην αποφασίζει για το εργαλείο με το οποίο καλείται να σε υπηρετήσει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τώρα, όλο αυτό που συζητάμε, η παραφιλολογία ή η φιλολογία γύρω από τα ελικόπτερα, έχει μια κινηματογραφική διάσταση, θεωρείτε? Και γιατί το ρωτάω? Γιατί μαζί με τα τεθωρακισμένα, ίσως τα ελικόπτερα είναι τα πιο εντυπωσιακά όπλα που μπορεί να έχει ένας στρατός. Οι Τούρκοι χαρακτηριστικά έχουν κάνει πάρα πολλά βίντεο με τα επιθετικά τους ελικόπτερα, που βέβαια ο αδαής όπως είμαι εγώ δεν μπορούν να κρίνουν από ένα βίντεο αν είναι αποτελεσματικό ή όχι, όμως εντυπωσιάζονται.
Τις προάλλες παρακολουθούσα ένα βίντεο για το Αλτάι, το τεθωρακισμένο, το τουρκικό, που σε μένα που δεν είμαι γνώστης, φαινόταν υπερεντυπωσιακό. Πραγματικά χρειαζόμαστε τόσα πολλά ελικόπτερα ή είναι ψυχολογικός ο λόγος που τα έχουμε? Εμένα προσωπικά δεν με εντυπωσιάζουν τα ελικόπτερα, γιατί το έχω ζήσει. Ναι, εντάξει, αλλά πραγματικά χρειάζονται, διότι το κυριότερο είναι η ταχύτητα που έχουν και τα οπλικά συστήματα που δίνονται να μεταφέρουν, και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παρεύουν γρήγορα, να επέμβουν γρήγορα όπου χρειαστεί. Στην Ουκρανία τι μας δίδαξε η σύραξη εκεί για τα ελικόπτερα, για τη χρήση των ελικόπτερων? Η χρήση των ελικόπτερων, ξέρετε τι γίνεται. Από εκεί δεν ξέρουμε ποιες αλήθειες είναι αληθινές. Ναι, σωστό, ή όχι. Από αυτά που ξέρουμε. Εγώ την είδα περιορισμένη, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτό που είδαμε, ναι, πιστεύω ότι ήταν περιορισμένη, διότι ήταν έρμεο κυρίως των αποστάσεων. Ήταν να σηκωθεί ένα ελικόπτερο να φύγει από την Ρωσία, να πάει οπουδήποτε μέσα στην Ουκρανία, είναι θέμα αποστάσεων. Γενικά δεν χρησιμοποιούν τις εφεδρικές δεξαμενές ή επιμήκυνση των αποστάσεων. Και το άλλο μειονέκτημα ήταν ότι υπήρχαν πολλά αντιεροπορικά όπλα κάτω, χαμηλά. Ναι. Τουλάχιστον από αυτό που είδα, τα ελικόπτερα πετάγαν σε τέτοιο ύψος που μπορούσαν να χτυπηθούν σχετικά εύκολα από αντιεροπορικά. Ατομικά αντιεροπορικά. Έχει γεμίσει ο κόσμος, έχει γεμίσει ο τόπος. Η Μέση Ανατολή είναι γεμάτη ολόκληρη από light αντιαρματικά και light αντιεροπορικά όπλα. Έτσι, οπότε και νομίζω ότι σε αυτόν τον πόλεμο που θα έρθει κάποτε, που θα είναι ένας πόλεμος μάχης πόλης, ο πολίτης θεωρεί πιο εύκολο τέλος πάντων να χειριστεί κάτι τέτοιο και να προκαλέσει ένα πλήγμα στον εχθρό. Άρα τα ελικόπτερα είναι εκτεθειμένα σε κάτι ανάλογο. Είναι εκτεθειμένα μέχρι ενός σημείου. Ναι. Το πλεονέκτημα στα ελικόπτερα είναι το χαμηλό ύψος. Εκεί λοιπόν πρέπει να πέσει το βάρος και η νυχτερινή πτήση. Εκεί λοιπόν δίνει πλεονεκτήματα στα ελικόπτερα, αρκεί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και να υπάρχει και μία οριμότητα, να το πω έτσι, στη χαμηλή πτήση. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εννοείται να μην ρισκάρει ο πιλότος. Ναι. Ναι, γιατί δεν χρειάζεται, εάν κάνει αυτό. Φημίζεστε για αυτή την τάση. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Οι ελικοπτεράδες γενικά. Είναι το αντίθετο από αυτό. Ναι, οι ελικοπτεράδες έχουν μια φήμη. Μερικοί, όχι. Ναι. Του καουμπόι λίγο. Όχι. Είναι ναι. Μερικοί, να σου πω κάτι. Αυτό βγαίνει. Δεν βγαίνει μόνο στους ελικοπτεράδες, βγαίνει και σε άλλους. Ναι. Έτσι. Συμβαίνει γιατί είναι ο άνθρωπος. Και είναι η φύση του όπλου τέτοια. Και που οπωσδήποτε ναι. Θέλεις και να είσαι κίνδυνος, γρήγορος. Εφαρμόζονται κανονικά οι αρχές και οι κανονισμοί, να το πω έτσι, περιορίζονται κατά πολύ, να μην πω ότι μηδενίζονται αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, σε περίπτωση σύραξης με τη γείτονα χώρα, με τους αγαπημένους μας Τούρκους, τα ελικόπτερα τι ρόλο έχουν να επιτελέσουν εκτός από τη μεταφορά προσωπικού? Έχουν να επιτελέσουν έναν επιθετικό ρόλο? Υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο? Προφανώς θα τα πούμε τώρα. Καλά, εννοείται. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Άρα είναι κρίσιμα δηλαδή. Ανταποδοτικό χτύπημα, ας το πούμε, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Ως ανταπόδοση, ως counter strike, ας πούμε. Και σε αυτή την περίπτωση οι Έλληνες πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι? Και γιατί το ρωτώ? Γιατί οι Τούρκοι κατά τη στοιχεία, επιμένω για τους Τούρκους γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τους Φιλανδούς απέναντι, ναι. Αλλά οι Τούρκοι κατά τη στοιχεία στο Βόρειο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, στη Συρία, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ελικόπτερά τους, δι' τα επιθετικά τους ελικόπτερα. Άρα, λογικά υπάρχει μια εμπειρία σε αυτό. Εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε την εμπειρία να ανταποκρούσουμε και δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις προς τον εχθρό με τη χρήση ελικοπτέρων. Ναι, μπορώ να πω με σαφήνεια ότι μπορούμε να το κάνουμε και η εκπαίδευση υπάρχει και τα οπλικά συστήματα αλλά και τα ηλεκτρονικά, ειδικά στα Apache, είναι τέτοια που τους επιτρέπουν να το κάνουν. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στο γενικό ταξίαρχε. Γιατί είστε μια ζωή στο στρατό, έχετε πελώρια εμπειρία. Έχουν δει πολλά τα μάτια σας, αλλά αυτή την εποχή περνάμε ένα μήνα μέλητος, μια περίοδο μέλητος με την Τουρκία, έτσι, μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι αυτή η ηρεμία είναι επίπλαστη, ότι αυτή η ηρεμία είναι προσωρινή, ότι αυτή είναι μια ηρεμία που ο αντίπαλος την εκμεταλλεύεται για να προετοιμαστεί για το αύριο? Βέβαια δεν είμαι στρατηγικός αναλυτής, αλλά
είναι η λούφα ενότερο ότι δεν πρέπει και δεν επαναπαυόμαστε για αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε μεμονωμένα περιστατικά που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Απλά τηρούνται χαμηλή τόνη για να κρατηθεί μια ισορροπία. Και επειδή έχουν συμβεί όλα αυτά στο παρελθόν που αναγκάστηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν απέναντι στην Τουρκία εννοώ, είναι γεγονός ότι έχουν πέσει τόνοι. Για πολλούς λόγους και ίσως καταλαβαίνουν ότι αυτό εξυπηρετεί και την Τουρκία στην ουσία. Να πέσουν οι τόνοι, αυτά σχετίζονται και με την οικονομία, σχετίζονται, δεν είναι απλά να κάνουμε ένα πόλεμο με τον τουρισμό, και την βιομηχανία που έχει η Τουρκία, η οποία είναι μεγάλη. Έτσι. Όλοι πάνε στην Τουρκία και φτιάχνουν πλυντήρια, πλακάκια. Πάντα, ναι, είναι ανάπτυξη. Φοβερό αυτό που γίνεται. Επομένως, δείχνει αυτή την τάση, την οποία πιστεύω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, οι αρμόδιοι ξέρουν ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούν και δεν επαναπαύονται από ό,τι εμείς θέλουμε να ξέρουν. Τώρα που είστε εδώ και δεν μπορώ να σας ρωτήσω γιατί είναι το αντικείμενό σας αυτό, το ελικόπτερο στα Ίμια καταλάβατε ποτέ τι έγινε? Μπορεί να έχω καταλάβει. Αλλά δεν θέλετε να μου πείτε? Όχι. Κατάλαβα λοιπόν τι καταλάβατε αυτό. Όχι, ίσως δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Μάλιστα. Γιατί, μπορεί να είναι κάτι πιο απλό. Το σενάριο ήταν το σενάριο της κατάρρευσης. Ναι, έχω κάποιους ενδιασμούς σε αυτό. Έτσι. Λυπάμαι, ήξερα και τους διοχειριστές. Ήταν μαθητές μου. Γιατί είχα κάνει μια περίοδο στο σχολείο αεροπορίας στρατού. Αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να γίνει όπως έγινε, δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ήρωες από τη στιγμή που πάτησαν τον εκκινητήρα. Λόγω των συνθήκων το λέτε αυτό? Ναι, ότι υπάρχουν περιορισμοί για να απογειωθεί ένα ελικόπτερο. Μάλιστα. Άρα πέταξαν με κακές καιρικές συνθήκες. Ναι, δεν ήταν μόνο οι κακές, ακόμα και η εκκίνηση. Σημαντικό. Υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή, να σου πω κάτι που και εγώ όταν το άκουσα δεν το πίστευα και το ρώτησα 2-3 φορές. Είχαμε πάει στη Ρωσία, στο Καζάν, που είναι το εργοστάσιο κατασκευής των Mi-17 τότε. Mi-8 εξελιγμένο Mi-17. Για να εκκινήσει, ο όριος άνεμος δεν επιτρεπόταν να είναι, ο άνεμος από πίσω, ναι, δεν επιτρεπόταν να είναι πάνω από 19 κόμβους. Μάλιστα. Το φαντάζεστε? Ναι. 19 κόμβοι τι είναι? Εντάξει. Εντάξει, ναι. Στην καθημερινότητά μας. Και όμως αυτό το ελικόπτερο, το οποίο θεωρείται ένα ισχυρό ελικόπτερο, δεν μπορούσε να εκκινήσει. Δηλαδή έβγαινε και από τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει εμείς, που βάζαμε να εκκινεί με 45 κόμβους όριο άνεμο. Ωραία, και έρχομαι εγώ να ρωτήσω ποιος θα κάνει αναγνώριση τότε. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι στη Βραχονισίδα επάνω, ή τουλάχιστον έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Ποιος θα κάνει αναγνώριση, αν δεν μπορεί το ελικόπτερο να κάνει? Εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν ελικόπτερα παντός καιρού. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Όλα έχουν περιορισμούς. Το να γίνει αναγνώριση ίσως θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Όταν όμως οι συνθήκες είναι τέτοιες, που απαγορεύει τεχνικά. Είναι. Από εκεί και πέρα έγκυται στη δικαιοδοσία και του χειριστή το να πάει. Γι' αυτό είπα, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν, είναι ήρωες από τη στιγμή που βάλανε μπρος το ελικόπτερο για να πάνε. Κατάλαβα, απόφαση ηρωισμού το ότι πάω εκεί. Ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι εγώ που πάλι θα με διορθώσετε, αν είναι έτσι. Όταν πάει ένα ελικόπτερο χωρίς εντολή για πυρ, έτσι, πάει για αναγνώριση. Και από κάτω είναι καμιά δεκαριά κομμάτων Τούρκοι, αυτό είναι αποστολή αυτοκτονίας. Γιατί είναι δεδομένο ότι. Δεν έπρεπε να πάει μόνο του. Δεν θα το χαζεύουνε, κάτι θα κάνουνε γι' αυτό. Για να το πω απλά, δεν έπρεπε να πάει μόνο του αυτό. Έτσι, άρα δεν το στέλνεις λοιπόν εκεί. Βέβαια τότε. Ναι. Δεν είχαμε επιχειρησιακά απάτσι, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Να μην πω τίποτα άλλο. Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση για τα Ίμια δεκάδες φορές. Και ο λόγος που δεν θέλω συνεχώς να μοχλεύω είναι γιατί σέβομαι πολύ τους συγγενείς, αλλά δεν μπορούσα να σας ρωτήσω από τη στιγμή που είστε εξειδικευμένος. Όχι, ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, τους ήξερα προσωπικά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως δεν έπρεπε τότε να το απογειώσουν το ελικόπτερο. Ας φύγουμε από αυτό, να κλείσουμε με κάτι που με ρωτάνε πολλοί, με ρωτήσαν μάλλον πολλοί, όταν είπαμε ότι σας έχουμε φιλοξενούμενο, είναι, ξέρετε, άνθρωποι που μέσω email επικοινωνούν διάφορα ερωτήματα.
Πρώτα απ' όλα, θέλει ο κόσμος να μάθει ποια είναι η πορεία να γίνει κάποιος χειριστής ελικοπτέρου στην αεροπορία στρατού. Ποια σχολή Μάλιστα. περνάει και πώς προχωράει. Και Μάλιστα. στη συνέχεια, τι σχολεία υπάρχουν πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Τώρα πλέον, να μην πω για το παρελθόν, υπάρχουν δύο τρόποι στην αεροπορία στρατού. Ο ένας είναι μέσω της σχολής μονίμων υπαξιωματικών, στα Τρίκαλα, και ο άλλος είναι μέσω της σχολής Ευελπίδων. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Ο τρόπος επιλογής, λίγο πριν ορκιστούν ανθιπολοχαγοί, οι λοχίες, δεν σου διασφαλίζει το ότι πηγαίνοντας στη σχολή Ευελπίδων θα πας και στα ελικόπτερα. Ναι. Υπάρχει μία διαδικασία η οποία είναι από τις περιπτώσεις που δεν χωράει μέσον, να το πω έτσι. Έτσι, αδιάβλητη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σε συνδυασμό με την τύχη και με τη σειρά που έχεις βγάλει, αλλά κυρίως με την τύχη, δηλαδή στη σειρά, τι είσαι στη σειρά για να διαλέξεις, να το πω απλά, κληρώνονται ομάδες. Όσο είσαι στην Ευελπίδων συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει μόλις έχεις τελειώσει, τελειώνεις μάλλον, Μάλιστα. μία εβδομάδα πριν ορκιστείς, έχει βγει η σειρά αποφύτησης. Okay. Ανάλογα γίνεται και στη ΣΜΗ. Η σειρά αποφύτησης λοιπόν μαζεύονται όλοι μέσα στο αμφιθέατρο, γίνεται μία κλήρωση εκεί ομάδων επιλογής, που βγαίνουν αριθμοί από το 15 έως και το 20 και μπορεί αυτός που είναι 21ος να βρεθεί πρώτος στην 20άδα, στην δεύτερη 20άδα, μπορεί να βρεθεί και έκτος όμως, αν κληρωθούν 15άδες, ναι, έκτος. Που σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μία θέση στην 20άδα ή στην ομάδα της αεροπορίας στρατού, ο πρώτος που συνήθως έτσι γίνεται τη διαλέγει. Άρα οι υπόλοιποι δεν μπορούν να διαλέξουν. Ναι. Και τι γίνονται? Πάνε στα άλλα όπλα. Μόνο έναν χρειαζόμαστε. Μιλάω για τη μία ομάδα. Ναι, πόσες ομάδες είναι? Υπολογίζεται ότι είναι 10 οι ομάδες. Εντάξει, αυτό έχει και ένα κριτήριο τύχης, αν με ρωτάτε. Βέβαια. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ρωτάμε ποιοι θέλετε και αυτοί που θέλετε να σας απορροφούμε με κάποιο τρόπο? Όχι, διότι θέλουν από τους 200 ή 180 θέλουν να πάνε αεροπορίες. Ναι, είναι τόσο δημοφιλές. Ναι, ναι. Απλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι να γίνεται μια προεξέταση σε κάποια βασικά θέματα υγείας, στα μάτια παραδείγματος χάρη κτλ. Νομίζω ότι γίνεται περίπου ένα χρόνο νωρίτερα. Και για να ξέρει κάποιος, μην πάει να το ζητήσει όταν ξέρει ότι θα κοπεί. Ναι. Και εν συνεχεία όσοι επιλέγονται ακολουθούν τη διαδικασία, ΚΑΙ κτλ. Άρα λοιπόν μετά, αφού επιλεγώ εγώ από αυτές τις ομάδες και είμαι τυχερός, όπως φαίνεται. Έτσι, μπράβο. Στη συνέχεια, ποιος με φροντίζει, ποιος με παίρνει και με εκπαιδεύει? Λοιπόν, γιατί από την Ευελπίδων δεν βγήκα αεροπόρο στρατού. Όχι. Βγαίνω κάτι άλλο, έτσι. Βγαίνω αξιωματικός. Δεν ξέρω το αντικείμενο. Όπως σε όλα τα όπλα λοιπόν. Έχω μάθει καθόλου το αντικείμενο στην Ευελπίδων ή είναι τελείως άγνωστο σε μένα? Όπως και τα τεθωρακισμένα. Έχουν πάρει γενικές γνώσεις. Έχουν κάνει σε κάποιες ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις με ελικόπτερα, με άρματα, με τέτοια πράγματα. Εν συνεχεία πάνε, τους παίρνει, να το πω έτσι, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού. Ωραία. Όπως υπάρχουν τα όπλα εφαρμογής, στα όπλα οι σχολές εφαρμογής, το πεζικό, στη Χαλκίδα, το πυροβολικό, στη Θήβα κτλ. Υπάρχει και η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, που σήμερα είναι στην Αλεξάνδρα, η Μαθίας. Okay. Η οποία υπόψη έχει αναβαθμιστεί και πάνε και του ναυτικού και της αεροπορίας πλέον εκεί. Αυτό είναι το βασικό σχολείο. Παίρνουν διάρκεια. Διάρκεια είναι 40 εβδομάδες. Mm-hmm. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι σχεδόν ένα χρόνο. Σχεδόν είναι, ένα χρόνο. Και βγαίνουν ικανοί να πετάξουν και VFR βλέποντας. Και μετά στη μονάδα. Και IFR κτλ. Και εν συνεχεία θα πάνε στη μονάδα και θα εκπαιδευτούν στον τύπο. Άλλη εκπαίδευση. Ανάλογα σε ποιον τύπο θα πάνε, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται κάτι ανάλογο με την αποφύτηση από τη Σχολή Ευελπίδων. Δηλαδή, ο πρώτος μπορεί να διαλέξει, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος διαλέγει ότι μείνει και πάει λέγοντας. Εν συνεχεία, λοιπόν, πηγαίνουν ή στα επιθετικά ή στα μεταφορικά κτλ. Εκπαιδεύονται στον τύπο. Άρα, τώρα, εγώ που εκπαιδεύομαι σε Απάτσι, δεν μπορώ να πετάξω μεθαύριο σε 130. Λάθος, αεροπλάνο. Σικόρσκι. Όχι, θέλει ειδική εκπαίδευση. Η οποία είναι το λιγότερο 3 μήνες. Το λιγότερο. Γιατί το λέω τώρα εγώ, γιατί σε καιρό πολέμου ή σε καιρό σύραξης, νομίζω ότι ο καθένας βοηθάει όπου μπορεί. Όχι. Όχι. Σε καιρό πολέμου, να ξέρετε, υπάρχει και δεν είναι μυστικό αυτό. Υπάρχουν οι λόχοι αναπλήρωσης απολειών. Μάλιστα. Που παίρνουν τους χειριστές, που είναι απόστρατοι, τους κάνουν ταχύρυθμη εκπαίδευση
και τους ενσωματώνουν ανάλογα τι τύπο έχει βγάλει ο καθένας, τον ενσωματώνουν στην αντίστοιχη μονάδα. Και παίρνουν, φαντάζομαι, ταξίαρχε τους Απόστολους που είναι πιο κοντά στην αποστρατεία, έτσι, σαν ηλικία. Θέμα ηλικία, ναι. Κάποιο γίνεται νομίζω και στο κάποτε. Εγώ το έζησα εν ενεργεία, τους καλούσαμε. Ερχόντουσαν, έμεναν, αν θυμάμαι καλά, μία εβδομάδα. Πήγαιναν στο νοσοκομείο για θέματα υγείας την πρώτη ημέρα και εν συνεχεία με εκπαιδευτή πετούσαν. Κάναμε μια αναμόχλευση γνώσεων. Δεν ξεχνιέται βέβαια. Ναι, έτσι. Δεν γίνεται πια αυτό όμως. Αυτό σταμάτησε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, λόγω κόστους και αυτό. Και τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω, σε μια τάξη μεγέθους που θα μου δώσετε εσείς, δεν είναι ανάγκη να μου πείτε στο εκατοστό, οι απολαβές ενός πιλότου της αεροπορίας στρατού είναι καλές, ικανοποιητικές? Γιατί το λέω? Γιατί κάνοντας, πώς το λένε, αντανάκλαση της πολιτικής ζωής, ο πιλότος στην πολιτική ζωή είναι ένας καλά αμοιβόμενος επαγγελματίας. Αυτό ισχύει για τον αεροπόρο στρατού? Καμία σχέση. Μ' άρεσε ο τρόπος που το είπατε. Συγγνώμη που γέλασα. Καμία σχέση. Το κατάλαβα. Ήξερα για αυτό το λόγο. Έχει τον μισθό ενός ανθιπολαγαγού ή ενός επιλοχία, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έτσι. Ας το ακούσουν αυτό αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Και να το πείτε κιόλας, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Ναι, γιατί και είστε και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και καταλαβαίνω ότι το μισθολογικό είναι πάντα ένα ζήτημα. Κρατιέμαι να μην μπω στα συνδικαλιστικά. Δεν είναι συνδικαλιστικό, συγγνώμη που διαφωνώ. Ναι. Είναι η επιβίωση των ανθρώπων που μας φυλάνε. Δηλαδή έχουν ένα επίδομα κινδύνου. Ναι. Το οποίο είναι λογικό, είναι υψηλότερο στην πολεμική αεροπορία, χαμηλότερο στο ναυτικό και στην αεροπορία στρατού. Το οποίο αναλογικά, να μην πω ποσά από εδώ, είναι πολύ χαμηλότερο από το μισθό, το μηνιάτικο, το οποίο δίδεται κάθε εξάμηνο και εφόσον βάλεις τις προβλεπόμενες ώρες πτήσεως. Εντάξει, τι θέλετε τώρα, παίρνουν τόσα λεφτά οι influencers, παίρνουν τόσα λεφτά αυτοί που βάφουν τις νύφες τους γάμους. Μην είστε παράλογος κι εσείς, δηλαδή, ναι, καταλαβαίνετε. Προσπαθώ το, να μην γελάσω, να μην όσο προσφέρει ο καθένας αυτήν την κοινωνία, αμείβεται. Μην είστε παράλογος, σας παρακαλώ, ταξία. Είναι και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως και σας επιτρέπω. Και επειδή μου είπε να κάνω και μια παρένθεση, εδώ, αν κάποιος μας ακούει, επιτέλους στις στρατιωτικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει η αποζημίωση να μην είναι 130 ευρώ. Τόσο παίρνει ο Ίκαρος, ο Εύελπης, έτσι. Όταν στις αστυνομικές σχολές, στην πυροσβεστική ή αντίστοιχη των σχολές αξιωματικών, είναι 600 ευρώ. Ναι. Έτσι. Καλό και είναι. Κάποτε ήμασταν περήφανοι και τώρα είμαστε περήφανοι για τους αξιωματικούς μας και περπάταγε ο αξιωματικός στον δρόμο, και τώρα συμβαίνει, δεν θέλω να είμαι παράλογος, και αισθανόμασταν όλοι μια ανάταση. Γιατί ήταν παράγωγο της ελληνικής κοινωνίας. Η Σχολή Ευελπίδων έβγαζε τους αξιωματικούς μας ως παράγωγο της κοινωνίας. Και αυτό συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι όλοι περήφανοι. Δεν μπορεί να τους έχεις με αυτά τα χρήματα. Συγγνώμη δηλαδή. Ακριβώς έτσι, και να σου πω και κάτι. Δεν είναι το απλό που λέγανε κάποτε πριν από χρόνια. Άμα θέλει, με τόσα. Άμα αγαπάει την πατρίδα, με τόσα. Σοβαρά. Έχουν περάσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Σίγουρα στην ιεράρχηση είναι ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα και θα έπρεπε να πληρώνεται ως τέτοιο. Και αν με ρωτάτε, γιατί δεν κάνουμε συνδικαλισμό, είναι απαράδεκτη και η μισθή στα δημόσια νοσοκομεία. Για να μην λέμε μόνο για το στρατό. Ναι, ναι, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος παιδό, νευροχειρουργός, φίλος μου στο παιδόν και να παίρνει 1.300 ευρώ. Και ο influencer να βγάζει 5.000. Και να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν αποτυπώνεται με αριθμούς. Εμείς έχουμε χάσει τα τελευταία της αεροπορίας στρατού πάνω από 50 συναδέλφους, έτσι, στην πτήση. Ναι. Πολεμική αεροπορία νομίζω 190-200 κτλ. Αυτό δεν αποτυπώνεται. Το επίδομα κινδύνου είναι κάτι ελάχιστο, έτσι, για να διαφοροποιεί από την άλλη επικινδυνότητα. Θα μου πείτε, δεν κινδυνεύει και εκείνος με το άρμα, δεν κινδυνεύει. Ναι, όλοι κινδυνεύουν τη στιγμή έτσι. Που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά μην κρυβόμαστε, όπως και να το κάνουμε, ο αέρας, τα υποβρύχια. Δεν είναι το ίδιο, κάποια πράγματα. Είναι υψηλού κινδύνου. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν αναπληρώνεται όταν χαθεί ο σύζυγος ή η σύζυγος, γιατί πλέον έχουμε και γυναίκες χειριστές, δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Τελευταίο ερώτημα, ταξίαρχε, θέλω έτσι μια μονολεκτική σύντομη απάντηση. Φόβος υπάρχει, γιατί είστε εσείς, η ζωή σας, η ζωή του κυβερνήτη σας και η ζωή των μεταφερόμενων στρατιωτών. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Υπάρχει φόβος και ευθύνη και όλα αυτά παντρεύονται μαζί. Μου είπατε τη δεύτερη λέξη που ήθελα να πω και αυτήν. Ναι, είδατε. Φόβος και ευθύνη, ναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει
σε μεγάλο βαθμό, εάν δεν υπάρχει ο φόβος για την αυτοσυντήρησή σου καταρχάς, σημαίνει ότι κάτι δεν υπάρχει και δεν πάει καλά εδώ. Ναι. Και θέλει προσοχή. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τα είπαμε πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευελπιστώ σε μια επόμενη συνέντευξη να συζητήσουμε και θέματα συνδικαλιστικά όπως ονομάζονται. Δεν έχω κανένα ταμπού εγώ. Τα μισθολογικά δεν είναι σε καμία περίπτωση συνδικαλιστικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, αποφεύγω τον όρο συνδικαλιστικά. Ναι, μα δεν υπάρχει. Σαν ομοσπονδία. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου, τον οποίο, επαναλαμβάνω, εμείς πληρώσαμε, εμείς χορηγήσαμε για να μας κάνει περήφανος και να μας προστατεύει την πατρίδα. Αυτό είναι βασικό. Σας ευχαριστώ, πολύ και οφείλω να το πω έτσι όπως μου έρχεται, ότι είναι σημαντικό αυτό το έργο να ενημερώνει τον κόσμο για τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, να προχωρήσουμε γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι λίγο διαφορετικό σήμερα από το συνηθισμένο και ελπίζω να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας εδώ. Λίντερ σε δευτερόλεπτα. Three, two, one, pitch build begin! The amount of passion that just comes out of what you see is incredible. Λοιπόν, κρατάμε μία παράδοση που δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια, δεν είναι και ο κύριος Μπαρδούνιας εδώ να μου θυμίσει πόσα χρόνια είναι αυτή η παράδοση, διότι η ομάδα της Φόρμουλα 1 της σχολής Μωραΐτη είναι αγαπημένοι μας παιδιά. Βέβαια δεν ξέρω τι γίνονται μετά, φεύγουν από αυτό το στούντιο, τελειώνουν το σχολείο, δεν μας δίνουν καμία σημασία, δεν πειράζει, θα μας θυμούνται σαν ανάμνηση. Καλό στο φετινό, λοιπόν, συνομιλητή μου. Οι προηγούμενοι, να ξέρεις, τα είχαν πάει πολύ καλά, φίλε Δημήτρη. Τους έχω δει. Ελπίζω και εσύ να πας καλά. Και... Δημήτρης Καλογερόπουλος, να σε συστήσουμε, μην βιάζεσαι. Αρχηγός της ομάδας Μαχένα, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου στη Σχολή Μωραΐτη. Καλώς ήρθες, με το βαλιτσάκι των πυρηνικών εδώ βλέπω. Ακριβώς. Τι περιλαμβάνει, Δημήτρη, με το βαλιτσάκι? Λοιπόν, να συνεχίσουμε μέσα με το βαλιτσάκι μας. Για να δούμε το βαλιτσάκι, ναι. Έχουμε μέσα εδώ τρία μοντέλα. Τρία μοντέλα. Και κάτι χαρτιά. Κάτι χαρτιά. Τα γραφειοκρατικά. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά είναι τα μονοθέσια σας, δηλαδή. Ναι, αυτά είναι που τρέχουν στους αγώνες μας. Πολύ ωραία. Και... βάζουμε το βαλτσάκι κάτω για να μπορέσουμε να τα δείξουμε πιο ωραία. Φυσικά. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, εμείς, τώρα και εγώ αισθάνομαι μέλος της ομάδας, έτσι όπως είναι. Τόσα χρόνια που είστε. Εμείς μπορούμε να στείλουμε τρία ή στέλνουμε ένα τελικά. Στέλνουμε ένα τη φορά και αυτή είναι η ιστορία, η εξέλιξή μας. Για εξήγησέ μας. Αυτό είναι το αρχαιότερο, αυτό που είχαμε τρέξει στους εθνικούς αγώνες φέτος. Και αυτό είναι που είχε πάει η αντίστοιχη μας ομάδα. Για 20 και δείξτε μας. Στους παγκόσμιους. Έτσι, έτσι. Τηλεμάρκετινγκ, ακριβώς αυτό. Για να φαίνονται. Αυτό λοιπόν τι είναι τώρα, να καταλάβω. Είναι αυτό το... είναι το περσινό. Αυτό είναι που είχε τρέξει στους εθνικούς αγώνες. Μάλιστα, ωραίο. Και αυτό είναι που είχα σχεδιάσει και εγώ, μάλιστα. Μπράβο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώς η πινελιά σου, θα το καταλάβαινα και μόνο. Λοιπόν. Για πες μου τώρα, μου εξηγούσες και προσπαθούσα να καταλάβω ότι έχετε ουσιαστικά δύο deadlines. Ναι. Ένα deadline είναι του Μαΐου και ένα του Σεπτεμβρίου. Για πες μας λίγο τι αφορά το πράγμα. Ακριβώς. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο ένας αγώνας engineering, είναι μια ολόκληρη προσομοίωση ομάδας F1. Οπότε πρέπει να έχουμε κάνει και μια προεργασία, που αυτή την προεργασία τη δείχνουμε μέσα από το πορτφόλιό μας. Okay. Υπάρχει το engineering portfolio και το enterprise portfolio. Μάλιστα. Στο enterprise portfolio δείχνουμε τις ενέργειες marketing που έχουμε κάνει, τι κάναμε με τους χορηγούς, γιατί φυσικά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό που μας δίνουν οι χορηγοί, που τους προβάλλουμε κιόλας και στα μοντέλα μας. Και στις μπλούζες σας από ό,τι βλέπω. Και στις μπλούζες. Ωραία. Μπράβο, καλά κάνετε. Και μετά έρχεται το κομμάτι το διαγωνιστικό το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο πάμε σε μία πίστα, σε ένα σχολείο εδώ πέρα στην Αθήνα και τρέχουμε την ίδια μέρα με όλα τα υπόλοιπα σχολεία της Αθήνας. Βάζουμε μία μπούλα διοξιδίου του άνθρακα πεπιασμένο εδώ Μπράβο, πέρα πίσω. Θέλω να σε ρωτήσω τι καίει.
και μπορεί να προωθήσει αυτό το αυτοκίνητο σε μια πίστα των 20 μέτρων με ταχύτητα, το τελειώνει συνήθως σε ένα δευτερόλεπτο. Κάνει 20 μέτρα σε ένα δευτερόλεπτο. Κάτσε Δημήτρη τώρα γιατί δεν κατάλαβα το βασικό. Εσείς έχετε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σωστά, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, έτσι δεν είναι? Όχι, όπως και στην πραγματική Φόρμουλα 1, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί. Που και αν παραβούμε κάποιο κανονισμό, παίρνουμε μια ποινή. Μπράβο. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συγκεκριμένο καύσιμο για όλους. Συμφωνούμε. Ναι, άρα... είναι κοινή η πηγή ενέργειας. Μπράβο. Πώς κάποιος λοιπόν ξεπερνάει τον άλλον, η κοινή λογική λέει ότι θα φτιάχνετε γκρόσο μόντο το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ λεπτομέρεια και εν τέλει ανταγωνιζόμαστε σε κλάσματα του δευτερολέπτου με τις άλλες ομάδες. Μπράβο. Είναι τα κριτήρια που προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε είναι η αεροδυναμική απόδοση του μοντέλου, το drag coefficient που έχει. Αυτό το κάνουμε κάνοντας πιο ομαλές μεταβολές στο αμάξωμα. Υπάρχει επίσης μετά το πώς θα γυρίζουν οι ρόδες. Έχουν κάνει η ομάδα construction μας πάρα πολύ μεγάλη έρευνα για να βρει τα κατάλληλα bearings που θα έχουν τη μικρότερη αντίσταση και το μικρότερο βάρος, αλλά και φυσικά και το μικρότερο κόστος. Κατάλαβα. Άρα ο καθένας βάζει την πινελιά του και τελικά καταλαβαίνουμε ποιος είναι πιο γρήγορος από τον άλλον. Από αυτό κρινόμαστε δηλαδή. Ποιος τερματίζει πιο γρήγορα. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν και τα portfolios που παίρνει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι της βαθμολογίας. Δεν το κατάλαβα. Εγώ μιλάω για το διαγωνιστικό του Σεπτεμβρίου. Το Σεπτέμβριο ο πρώτος παίρνει τους περισσότερους βαθμούς, σωστά? Ναι. Και φυσικά εκτός αν υπάρχουν κάποιες ποινές. Α, μάλιστα. Αν έχετε κάνει δηλαδή κάποιες κουτσουκέλες που λέγαμε εμείς που ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι από εσάς. Δηλαδή εδώ πέρα είχαμε κάποια προβλήματα. Για πες εκεί, τι έχεις κάνει περίεργο. Είχαμε κάνει λίγο μεγαλύτερα τα rear pods από όσο έπρεπε. Ναι, και σε πιάσανε. Δυστυχώς μας πιάσανε. Δεν κάνουμε τίποτα. Έχει να μας πιάσουν. Εσύ, Δημήτρη, και ενώ είχαμε καλύτερη απόδοση από πολλές ομάδες, τελικά λόγω της ποινής ήμασταν πιο κάτω στη βαθμολογία. Δεν πειράζει, σημασία έχει όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, για να αφήσουμε λίγο τώρα τα αυτοκινητάκια στην άκρη και να πάμε στην ουσία της συζήτησής μας εδώ. Διότι εσύ εδώ είσαι ένας νέος άνθρωπος που εκπροσωπείς και την οικογένειά σου, όπως καταλαβαίνεις, αλλά και τους φίλους και τους γνωστούς. Λοιπόν, σας κατηγορούν, Δημήτρη, για πάρα πολλά. Εγώ να σου απαριθμίσω ως πατέρας μαθητών Δευτέρας Γυμνασίου δεκάδες από αυτά. Είστε με ένα κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι αλήθεια? Έχει μια βάση. Ναι. Δεν θα έλεγα πάντα όμως ότι είναι και για κακό. Γιατί μάλιστα, με το κινητό μερικές φορές ενημερωνόμαστε. Μιλάμε με τους φίλους μας τις στιγμές που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Μην απολογείσαι, εμείς κάναμε χειρότερα. Ενώ προσπαθούμε να βρούμε μια συζήτηση εδώ να κάνουμε. Εμείς δεν είχαμε κινητό, κάτι άλλο κάναμε. Όλες οι γενιές κάτι κάνανε. Σίγουρα. Απλώς θεωρώ αν εσύ, σαν ένα παιδί της Δευτέρας Λυκείου, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια κατάχρηση και ότι θα έπρεπε και κάπως να σηκώνεις το κεφάλι σου παρά να είσαι κολλημένος σε μια οθόνη. Αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω αν είναι ισχύει για όλους τους μαθητές. Γιατί είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Ωραίο. Και υπάρχουν και παιδιά που έχουν κάποιο στόχο και μπορούν να μετρήσουν τους εαυτούς τους, να μην χρησιμοποιούν το κινητό όλη μέρα, να κάνουν και άλλα πράγματα, να έχουν πολύπλευρες προσωπικότητες. Όπως εσύ. Αλλά φυσικά με όλα τα πράγματα υπάρχουν και κάποιοι. Υπάρχει μέτρο. Σε όλα. Υπάρχει μέτρο και έλλειψη μέτρου. Μπράβο. Δεύτερο ερώτημα. Χρησιμοποιείτε όλο αγγλικές λέξεις, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ελληνικές λέξεις, να περιγράψουν αυτό που θέλετε να πείτε. Ισχύει. Δεν το αρνούμε. Πρόσεξε εσένα, ας πούμε. Στα τεχνικά μου είπες μόνο αγγλικές λέξεις. Όταν μεγαλώσεις, θα ζαλιστείς πηγαίνοντας στο εξωτερικό και βλέποντας ότι για τις αγγλικές λέξεις υπάρχει μια ελληνική από όπου έρχονται. Αλλά το αφήνω στην άκρη. Βλέπω όμως ότι στο λόγο σου χρησιμοποιείς μόνο ελληνικές λέξεις και μπράβο σου. Είναι για όλους αυτό έτσι? Σίγουρα δεν ισχύει για όλους. Νομίζω ότι γενικά εκφραζόμαστε με όποιο τρόπο νιώθουμε πιο άνετα. Και ιδιαίτερα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι πιο δύσκολο να βρούμε την κατάλληλη ελληνική λέξη. Γιατί πάντα η τεχνολογία φτιάχνεται στα αγγλικά. Σωστό. Οπότε, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι καινοτόμο, συνήθως εξαναγκαζόμαστε να το πούμε στα αγγλικά. Κατάλαβα. Τρίτο ερώτημα και τελευταίο, όχι τόσο δύσκολο. Κάνετε bullying στους συμμαθητές σας, όχι εσύ προσωπικά? Η ιδιαιτερότητα ή η διαφορετικότητα στο σχολείο τιμωρείται? Υπάρχουν ομάδες Viber που λέμε «Α, ο Δημήτρης έχει μακρύ μαλλί και τον κοροϊδεύουμε»? Ισχύουν αυτά ή αυτά είναι η εξαίρεση που πουλάει και την κάνουμε κανόνα εμείς? Λοιπόν, έχουν υπάρξει κάποια μεμονωμένα συμβάντα στη δημοσιότητα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι πάντα υπήρχε κάπως και δεν έχω πιστεί ότι έχει μεγαλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ξέρω σίγουρα ότι στο σχολείο μας είναι εξαιρετικό το κλίμα. Αλλά δεν λέμε τώρα για το σχολείο σου, Δημήτρη. Λέμε γενικά. Δεν συζητάμε για το κλίμα στο σχολείο. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία μεταξύ 11 και 13, 14, 15 max που συμβαίνει αυτό και μετά που είστε όριμοι άνθρωποι, αυτό μένει κάπως πίσω. Έτσι το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Νομίζω όντως αυτή είναι μια ηλικία που είναι η πιο επιρρεπή σε αυτές τις συμπεριφορές. Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο θέλω. Αν και ωραία είναι η παρέα σου, μια χαρά τα λες. Ας αφήσουμε στην άκρη αυτό το οποίο αγαπάς πολύ. Και ας αφήσουμε στην άκρη και το σχολείο που σίγουρα έχει κάποια ζητούμενα επιδόσεων από σένα και πρέπει φυσικά αυτά τα ζητούμενα επιδόσεων να τα πληρείς. Τι είναι αυτό που σε απασχολεί, πραγματικά πες μου. Μην μου πεις αυτό που θα ήθελες να ακούσει κάποιος. Τι είναι αυτό που πραγματικά σε απασχολεί για το αύριο το δικό σου. Τι είναι αυτό που σου δημιουργεί μια αγωνία που λες, ρε γάμο, το τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ποιο θέμα πραγματικά σε απασχολεί. Νομίζω ότι σκέφτομαι κυρίως το επάγγελμα. Mm-hmm. Και γιατί το επάγγελμα είναι το κύριο πράγμα που θα κάνουμε στη ζωή μας. Εκεί πέρα θα ξοδέψουμε τις περισσότερες ώρες. Νομίζω ότι ξοδεύουμε περισσότερες ώρες στο επάγγελμα από ότι με την οικογένειά μας, με τους γνωστούς μας, με τους φίλους μας. Άρα θέλω να το πετύχω. Να είναι κάτι που πραγματικά αγαπάω και παίρνω μια ευχαρίστηση από αυτό. Να μην νιώθω ότι χάνω το χρόνο μου. Σημαντικό. Τελευταίο, τι σε έφερε εδώ, σε έφερε η φόρμουλα ή σε έφερε η αγάπη για την τεχνολογία και αυτό είναι κάποιο επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις στο μέλλον? Όχι τόσο πολύ η φόρμουλα, βλέπω μερικές φορές κάποιους αγώνες, αλλά δεν είναι, έχω κάποιο, δεν είναι ότι είμαι τρελός φανατικός. Ναι. Πιο πολύ είναι η αγάπη μου για το engineering. Μάλιστα. Ότι η όλη διαδικασία του να σχεδιάσεις σε έναν υπολογιστή αυτό το μοντέλο, μετά να το κάνεις πραγματικότητα και να μπορείς να κρατάς κάτι που πριν μερικά χρόνια ήταν μόνο στο μυαλό σου ως μια ιδέα, είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Η δημιουργία λοιπόν είναι αυτή που, ναι, σε είναι τραβάει. Μια δημιουργική τέχνη και αυτό. Ωραίο. Θέλω να μου πεις λίγο ποιοι είναι οι συνεργάτες σου σε αυτή την ομάδα και να κλείσω έτσι με τις ευχές μου για να πάρετε την πρώτη θέση. Με ποιους συνεργάζεσαι σε αυτή την ομάδα, ποια είναι τα παιδιά με τα οποία δουλεύεις και πώς χωρίζεται το αντικείμενο. Λοιπόν, έχουμε μια ομάδα marketing. Βρίσκονται και εδώ πέρα και μας παρακολουθούν. Ναι, πολύ ψηλοί έχουν βγει έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται, τι τρώτε, τι σας ταΐζουνε. Για πες. Αυτός μοιάζει και με το γιο μου, να ξέρεις που γελάει. Είναι ο Άρης, ναι, ο Διβάρης, η Ναταλία, ο Νικολάου και υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν είναι εδώ πέρα μαζί μας δυστυχώς. Αυτό είναι το τμήμα marketing μόνο. Εδώ πέρα έχει έρθει το marketing. Καλά, και πέρα, μερικά λέω, παιδιά από το engineering. Ωραία. Σύνολο, πόσα παιδιά ασχολείστε με αυτό? Ποικίλα αρκετά και στην αρχή της χρονιάς ήμασταν λιγότεροι και σταδιακά αυξηθήκαμε. Ναι, τελικά. Τώρα θα εκτιμούσα γύρω στα 14 παιδιά, 12. Ωραία, είναι αρκετά παιδιά έτσι. Είμαστε κάμποση, γιατί έχουμε, ναι, και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σωστά. Και τελικά στο διαγωνιστικό σκέλος, το Σεπτέμβριο, πάτε όλοι μαζί σαν team? Πάμε όλοι, υπάρχουν mm-hmm. κάποια βασικά μέλη που έχουν δηλωθεί. Αλλά πρακτικά δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Μάλιστα. Άρα μπορείτε να πάτε όλοι, αν θέλετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και όλοι αγαπάτε αυτό το πράγμα το ίδιο? Φυσικά. Ωραία. Καθηγητές σας βοηθάει κανένας? Μας καθοδηγούν. Δεν μας τραβάνε το χέρι. Ναι, καλά, εννοείται δεν σας τραβάνε το χέρι. Αν σας βοηθάνε. Εμείς είμαστε που κάνουμε τη δουλειά, αλλά έχουν και αυτοί μια γνώση, επειδή έχουν βοηθήσει τόσα άλλα παιδιά να κάνουν αυτή τη διαδικασία, που μας δίνουν κάποιες συμβολές, μας προστατεύουν από κάποιες παγίδες και μας ενθαρρύνουν. Μάλιστα. Να είστε εδώ πώς θα πας σχολείο αύριο με αυτά που λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Συγγνώμη, κύριε Μπαρδούνια. Ναι, εντάξει, ο κύριος Μπαρδούνιας είναι αδερφός, δεν έχει τέτοια θέματα. Συγχαρητήρια στους γονείς σου, έχω να πω. Σε σένα δεν έχω να πω πολλά. Εσύ ελπίζω να κάνεις κάτι χρήσιμο για την κοινωνία μας με βάση το αντικείμενο που διάλεξες. Εγώ για την ιατρική ενδιαφέρομαι, εκείνη το πάθος μου. Μπράβο, να ικανοποιήσεις το πάθος σου. Και εγώ καπετάνιος ήθελα να γίνω και έγινα δημοσιογράφος. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε από αυτό. Υπάρχει μια απόσταση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον Δημήτρη Καλογερόπουλο. Παραμένει στη θέση σου για λίγο ακόμα, Δημήτρη. Είναι ο αρχηγός της ομάδας Μαχαίνα και μαθητής Δευτέρας Λυκείου στη σχολή Μωραΐτη. Κύριε Βασίλη μου, μία αποφώνηση. Δευτερόλεπτα δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο ωραίο το προηγούμενο θέμα που δεν θέλω να γκρινιάζω. Αλλά οφείλω να γκρινιάζω. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε δύο μεγάλα πάρκα. Δύο μεγάλα πάρκα στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Δύο πάρκα τα οποία θα έπρεπε να ρωτήσουμε γι' αυτό. Θαλάσσια πάρκα. Περιβαλλοντολόγους. Τι WWF ίσως. Ανθρώπους εκεί της τοπικής κοινωνίας, να κάνουμε τέλος πάντων μια δημόσια συζήτηση. Ανταυτού εμείς πρέπει να ρωτήσουμε τους Τούρκους. Όσο και σας κάνει εντύπωση, στο δημόσιο λόγο στην Τουρκία, κορυφαίο ζήτημα αυτό τον καιρό είναι αν εμείς θα κάνουμε πάρκο θαλάσσιο στο Αιγαίο και αν θα κάνουμε θαλάσσιο πάρκο στον Ιόνιο. Και τι σας νοιάζει, φίλοι και συνάδελφοι Τούρκοι,
Σας είπαμε εμείς πώς θα διαχειριστείτε το θαλάσσιο περιβάλλον σας, το θαλάσσιο πλούτο σας. Από πού και ως πού αυτή η νοοτροπία του Νταβατζή ξαφνικά. Τι νομίζετε ότι είστε και πόσο νομίζετε ότι θα παρεμβαίνετε στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Κάπου να μπει ένα όριο, ένα φρένο, ένα τέλος. Εδώ είναι μια ανεξάρτητη δημοκρατία και λέγεται Ελλάδα. Τα υπόλοιπα ανατολικότερα. Μέχρι το επόμενο, Leaders, να είστε καλά.